Πες τώρα κάτι άλλο. Σε εκνευρίζει το γεγονός. Θα πούμε γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζει καινούριο Σύρια, σωστά. Επιστρέφεις. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που ναι, μεν είσαι παρόν με τις επαναλήψεις. Επειδή ακριβώς μιλάμε. Αλλά πόν, και ο παρόν δεν υπάρχει. Αλλά πόν με κάτι νέο, με καινούριο. Ναι. Είναι μεγάλο. Είναι 7 χρόνια, 8 χρόνια θα είναι τώρα. Όταν βγω, βέβαια, ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Δεν το αντιλαμβάνεται λόγω των επαναλήψεων. Όμως είχες... είναι μέρες, συγγνώμη που το λέω. Μέρες. Ο Αντένα είναι πρώτος και φέτος τηλεθέαση. Από το Χριστούγεννα και μετά είναι κάθε μέρα πρώτος. Υπάρχουν μέρες που το μεγαλύτερο νούμερο από όλες τις εκπομπές του Αντένα ναι, το κάνει το η επανάληψη δικιά σου. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Όμως Γιώργο, θα το πω έτσι και δημόσια, ότι επειδή την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, ήσουν ο άνθρωπος που μου είπε έτσι με τον τρόπο που τα λες εσύ ευθαρσός, ότι εγώ αν ήμουνα Αντένα, αν ήμουνα τέλος πάντων παράγοντας του ψυχαγωγικού προγράμματος. Από αυτούς που επιλέγουν τηλεοπτικές σειρές, μυθοπλασία, δεν θα έπαιρνα χάρη Ρώμα, αφού χάρη Ρώμα έχω κατά κόρον τσάμπα και με μεγάλες τηλεθεάσεις. Ένας από τους λόγους που σκέφτηκα ότι για μένα εδώ μπορεί να είναι και τέλος εποχής, όχι ότι θα σταματήσουμε να συναντιόμαστε και να τα λέμε εμείς, αλλά σκέφτηκα ότι ένας από τους λόγους ήσουν εσύ. Αφού είχες το θάρρος να μου το πεις έτσι, σκέφτηκα ότι πραγματικά. Ήταν δικιά μου σκέψη, βέβαια, έτσι δεν μου το είχε πει, θα σου το πω. Ασφαλώς. Και μάλιστα είχα ένα τηλέφωνο από το μεγαλύτερο κεφάλι αυτού του καναλιού που μου είπε ότι για όνομα του Θεού, μην σου περάσει από το μυαλό ποτέ αυτό το πράγμα. Εμένα όμως όχι μόνο μου πέρασε από το μυαλό, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν και λογικό. Τώρα κοιτάξτε, θα πούνε κατηγορήσει ο Λιάγκας έδιωξε το Ρώμα από τον Αντένα. Θα πούνε τώρα και όχι, δεν ισχύει αυτό. Καθόλου. Δεν ισχύει αυτό. Ο Αντένα πραγματικά. Είναι και θα είναι το σπίτι μου γιατί εδώ έχει τις πολλές επιτυχίες και εφόσον συνεχίζει έτσι να υπάρχει αυτή η ζώνη χάρη Ρώμα κατά κάποιο τρόπο. Η Μεσημεριανή είναι χάρη Ρώμα. Εντάξει, είναι και ένα κανάλι που έχει μεγάλη αβάντα όταν είσαι γιατί είναι το πιο δυνατό κανάλι εδώ και αρκετά χρόνια νομίζω. Άρα πας σε άλλο κανάλι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Αν γίνει, γιατί ξέρεις, μιλάμε για την ανασφάλεια ξέρω εγώ, ή για τα προβλήματα. Που, τα οικονομικά που έχει η χώρα είναι στα πρόθυρα όμως να γίνει μια καινούρια σειρά. Κομμωδία χάρη. Εντελώς. Κομμωδία εντελώς. Ναι. Κοίταξε να δεις. Όπου γράφεις, σκηνοθετείς και πρωταγωνιστείς. Όταν πάω σε ένα άλλο κανάλι, Πού μπορεί να πάω σε ένα άλλο κανάλι, είναι ένα είδος πλέον επανεκκίνησης για μένα. Αλλά δεν μπορεί να πας με δράμα εκεί. Θα πας με κομμωδία που είναι τα φωτά. Θα πάω με κομμωδία που αισθάνομαι ότι είναι κάτι που το κατέχω πολύ καλά, αλλά θα είναι φρέσκο με την έννοια ότι αλλάζει το όλο περιβάλλον. Θα παίζεις κιόλας. Και εγώ είμαι πιο όριμος τώρα, έτσι. Ναι. Θα σου αγάπη μου. Ναι, πόσο καιρό το είναι. Θα παίζω, θα γράφω και θα κάνω και σκηνοθεσία του πλατό. Θα κάνεις και σκηνοθεσία του πλατό. Την υποκριτική δηλαδή των ηθοποιών. Πότε το ξεκίνησες? Είναι αρκετός καιρός.